Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά τη μετάφραση. Ήταν όνειρο ζωής σας να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όνειρο ζωής δεν θα το έλεγα. Επαγγελματικό όνειρο, ναι. Θέλω να πω ότι όταν κλήθηκα κάποια στιγμή στη ζωή μου εκεί πέρα, γύρω στα 18, πριν τα 18, να διαλέξω μια κατεύθυνση που θα πήγαινα στο πανεπιστήμιο, ήξερα ότι θα ήθελα να είναι κάτι να κάνει με γλώσσες. Ήξερα ότι δεν θα ήθελα να διδάξω γλώσσες. Κάτι πολιτισμικό, διαπολιτισμικό κλπ. Και έτυχε το τμήμα του Ιωνίου να με εξυπηρετούσε εκείνο τον καιρό πάρα πολύ. Ακριβώς αυτό που ήθελα. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση κατά τη διάρκεια των μεταφραστικών σπουδών σας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει τώρα που είστε επαγγελματίας μεταφράστρια? Η αλήθεια είναι ότι θα το πάω και λίγο πιο πριν από αυτό που με ρωτάτε με την ερώτηση, ότι πηγαίνοντας, η επαφή μου με τη μετάφραση δεν ήταν τίποτε άλλο πέρα από τα βιβλία, τα λογοτεχνικά που είχα διαβάσει μεταφρασμένα. Τελειώνοντας και αρχίζοντας να δουλεύω, κατάλαβα ότι δεν είχα μάλλον στο μυαλό μου μια τεράστια διαδικασία. Δηλαδή είναι αυτό το αόρατο του μεταφραστή που ξαφνικά έγινε ορατό τελείως στα μάτια μου. Μέσα από τις σπουδές άρχισε να γίνεται από την πλευρά τελείως του μεταφραστή, γιατί ήταν που έβλεπες όλη τη δυσκολία, το πόσο χρονοβόρο είναι κλπ. Αρχίζοντας όμως να δουλεύω και βλέποντας ότι τα κείμενά μου πηγαίνουν σε άλλους ανθρώπους και βλέποντας μετά και το feedback από αυτούς τους ανθρώπους, έβλεπα και το πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται, τέλος πάντων, και το πόσο αντιλαμβάνεται και ο αποδέκτης τη δουλειά μας. Οπότε αυτό μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ότι πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσουμε έναν αναγνώστη διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πριν. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο. Ξέρω ότι δεν μεταφράζετε λογοτεχνία σήμερα, κυρίως με τεχνικά κείμενα. Ναι, δεν μεταφράζω λογοτεχνία επαγγελματικά. Α, ναι, τώρα στο σπίτι μου ως έτσι, ερασιτεχνικό ενδιαφέρον. Θα ρωτήσω, ας πούμε, τι σας προσφέρει η μετάφραση και τι απολαμβάνετε στη διαδικασία της μετάφρασης. Λοιπόν, αυτό το συζητάω έτσι και με φίλους. Νομίζω ότι μου έχει ανοίξει πάρα πολύ τους ορίζοντες. Μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μάθαινα. Δηλαδή, καμιά φορά είναι τόσο πολύ εξειδικευμένο το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι, που μαθαίνεις να σου αρέσει κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, κάνεις τέτοια έρευνα. Περνάς τόσες ώρες απλά ερευνητικά, χωρίς να έχεις ούτε υπολογιστή ούτε τίποτα. Και μαθαίνεις τόσες καινούργιες λεπτομέρειες. Μπορεί να καταντάει κουραστικό σε ένα σημείο, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ αυτό είναι που χαίρομαι. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ το γλωσσικό του θέματος. Επειδή πάντα μου άρεσε η γλώσσα ως οργανισμός, να το πω, και με μαγεύει κάπως ο τρόπος χειρισμού της. Οπότε, όταν μπορείς να λύσεις πραγματολογικά θέματα μέσα από τη γλώσσα, για μένα είναι έτσι ευχής έργων αυτό. Εκτός από μεταφράστρια, είσαι και συγγραφέας? Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου με τη σύγγραφη και δεν έχω και καμία τέτοια επιθυμία, ούτε προσδοκία, τίποτα. Εντάξει. Επίσης, πέρα από τη μετάφραση, ασχολείστε και με κάτι άλλο? Σαν επάγγελμα? Όχι, αποκλειστικά με τη μετάφραση. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών? Ανήκω στην Ένωση Επαγγελματικών Μεταφραστών Αποφύτων Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στην Ένωση δηλαδή των αποφύτων μας. Είναι σημαντικό επαγγελματίας μεταφραστής να ανήκει σε κάποια ένωση? Ναι, τι σας βοηθάει αυτό που ανήκετε σε αυτή την ένωση? Εκτός από το να σταματήσεις να νιώθεις μόνος σου, γιατί αυτή η μοναξιά του μεταφραστή πιστεύω ότι είναι κάτι που θα σας έχουν αναφέρει πάρα πολλοί άλλοι. Εκτός ότι έχεις πλέον τη δυνατότητα μαζί με άλλους να διεκδικήσεις πράγματα που στον τομέα της μετάφρασης δεν είναι καθόλου κατοχυρωμένα, είναι έτσι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα κλπ. Είναι λίγο ίσχυς εν τη ενώση αυτό. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στην μεταξύ μας επικοινωνία και ως προς το επαγγελματικό κομμάτι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μοιραζόμαστε δουλειές ή δουλειές που κάποιος δεν μπορεί να αναλάβει να τις αναθέσει σε έναν συνάδελφο που γνωρίζει και ξέρει τη δουλειά του και λοιπά, τον εμπιστεύεται. Όπως είπα, στη διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, στην ενημέρωση, πάρα πολύ στην ενημέρωση, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος
να παρακολουθεί τα πάντα, ενώ μέσα από το σύλλογο ανακοινώνονται τα βασικά, τα σημαντικά. Επίσης, εμένα με βοηθάει ως προς την ομοιογένεια. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό για έναν πελάτη, το πάω τελείως στο επαγγελματικό, η μετάφραση που παίρνει στα χέρια του, ακόμα και μορφολογικά, να μην διαφέρει πάρα πολύ από μια άλλη μετάφραση που θα πάρει από κάποιον άλλον. Το θεωρώ ότι ως προς την καταξίωση του επαγγέλματος στη συνείδηση του κοινού είναι κάτι πολύ σημαντικό, αυτό το της ομοιομορφίας. Οπότε ένας σύλλογος λίγο στο προσφέρει αυτό. Δεν στο επιβάλλει σε καμία περίπτωση, αλλά σου δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικές. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις απολαβές σας από τη μετάφραση? Αν μιλούσαμε πριν από 7 χρόνια που ξεκίνησα να δουλεύω, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή, θα έλεγα πάρα πολύ ικανοποιημένη, γιατί ήμουν αρκετά πιο μικρή. Ήταν λιγάκι καλύτερα τα πράγματα. Ευτυχώς δεν έχουν χειροτερέψει. Δυστυχώς δεν έχουν βελτιωθεί. Οπότε θα έλεγα μέτρια. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη μετάφραση που κάνατε? Φυσικά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν ένα συμβόλαιο 50 σελίδων, που τότε εμένα μου φαινόταν τεράστιος όγκος. Και ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πραγματικά. Ήταν και τα πρώτα μου έτσι κανονικά, επίσημα λεφτά που έβγαλα μόνη μου, ναι, νομίζω ότι... Η σχέση σας με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζετε, η γλώσσα σας αποσχολείς? Ναι. Ενώ είναι η μητρική σας κάποια... Όχι, καμία από τις τρεις δεν είναι η μητρική. Αγγλικά και γαλλικά έμαθα από μικρή μεγαλώνοντας. Παράλληλα έμαθα γερμανικά στο σχολείο, με τα οποία όμως δεν ασχολούμαι καθόλου. Δηλαδή, ξέρω το τουρίστα, οπότε δεν κάνω αντίστοιχες μεταφράσεις. Και τα ισπανικά τα έμαθα πολύ μεγαλύτερη, όταν τελείωσα τη σχολή. Μετά έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Ισπανία, οπότε έτσι εξοικειώθηκα ακόμη περισσότερο με τη γλώσσα. Ποια είναι η σχέση σας με τους συγγραφείς οποίους μεταφράζετε? Λοιπόν, επειδή αυτό που σας είπα πριν, το κομμάτι της λογοτεχνικής μετάφρασης το έχω, είναι κάπως πιο προσωπικό και ερασιτεχνικό, είναι τελείως προτιμησιακό. Δηλαδή, μεταφράζω πράγματα. Βιβλία, έστω και αποσπάσματα συγγραφέων που είτε εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, και πλέον δεν διαβάζω μεταφράσεις λογοτεχνικές στα ελληνικά, διαβάζω πρωτότυπα. Την τελευταία δεκαετία, να πω, αποφεύγω να διαβάζω μεταφρασμένα στα ελληνικά, όσο και αν ακούγεται παράλογο, προτιμώ να διαβάζω τα πρωτότυπα. Οπότε, συνήθως κάτι που μου αρέσει πολύ και έχω διαβάσει το πρωτότυπο, το κάνω. Και με τη λογοτεχνική μετάφραση, αλλά μεταφράζεται και τεχνικά κείμενα, ναι, και άλλα είδη. Κυρίως μεταφράζω νομικά και τεχνικά, ναι. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές, σε γενικές γραμμές βέβαια, μεταξύ αυτά τα διάφορα είδη μεταφράσεων? Ναι. Όχι, είναι πολύ, πολύ βασικά, νομίζω. Ένα πρώτο, η ορολογία, που δεν υπάρχει στην λογοτεχνική μετάφραση. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν αποσπάσματα που έχουν μέσα ορολογία κλπ. Αλλά δεν είναι το... Νομίζω ότι είναι το καταξοχήν διαφοροποιητικό στοιχείο, η ορολογία. Ένα δεύτερο, ότι στα νομικά κείμενα, για παράδειγμα, καλείσαι να εμπιστευτείς πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα σε ποιος είναι αποδέκτης της μετάφρασής σου. Οπότε πρέπει να δεις πάρα πολλά παράλληλα κείμενα. Να εξοικειωθείς με τον εκάστοτε τομέα, να συμβουλευτείς επιστήμονες του τομέα που μεταφράζεις, δηλαδή αν μεταφράζεις ένα ιατρικό κείμενο ή οδοντιατρικό, κάτι, οτιδήποτε. Αν έχεις ένα γνωστό, έναν φίλο ή και να μην έχεις, θα βρεις για να λύσεις τις απορίες σου. Τώρα στο λογοτεχνικό, είσαι εσύ ο συγγραφέας, τον οποίο τις περισσότερες φορές, αν δεν είναι εν ζωή, δεν μπορείς να το συμβουλευτείς. Είσαι εσύ και οι λογοτεχνικές αναλύσεις. Οπότε βασίζεσαι σε ανάλυση δική σου του έργου που διαβάζεις, σε μια ανάλυση που έχει κάνει κάποιος άλλος, κάποιος παράλλος, τη συγκρίνεις και μετά έρχεσαι να καταλήξεις με τελείως δική σου προσωπική ευθύνη το μετάφρασμά σου. Ενώ στο τεχνικό νομικό κομμάτι δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι συγκεκριμένες οι παράμετροι που αυτές ακολουθείς, δεν αποκλίνεις. Νομίζω ότι στο λογοτεχνικό υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Τις διάφορες μεταφραστικές δυσκολίες, ήδη αναφέρατε, ναι, μερικές από αυτές, πώς τις λύνετε? Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρετε?
Ναι, προτιμάτε από λογοτεχνία ή από τεχνικά. Ναι. Έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Έκανα ένα... δύο έχω στο μυαλό μου. Ένα πρόσφατο, πολύ πρόσφατο, το παρέδωσα την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν είχε να κάνει με την αισθητική αξία της μουσικής. Το οποίο δεν είναι τεχνικό βέβαια, είναι κάτι, ένα κράμα από όλα αυτά που λέμε τόση ώρα. Το οποίο βέβαια, συνεργάζομαι με αυτή την πελάτησα να το πω, πάρα πολλά χρόνια, μια εφταετία. Για μένα πολλά φαίνονται, η οποία ασχολείται με αυτό το θέμα, με τη μουσική και την αισθητική αξία της μουσικής και την τέχνη γενικότερα. Και μου στέλνει αναδιαστήματα μεγάλα κομμάτια πάνω σε αυτό το θέμα. Το τελευταίο που μου έστειλε, μιλούσε για φιλοσόφους της μουσικής, εγώ με τη φιλοσοφία, τα βασικά, ότι δηλαδή ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν έχω εντρυφήσει καθόλου στο θέμα. Και δεν είχα φανταστεί ποτέ, δεν το είχα ψάξει, ότι φιλοσοφία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη ορολογία. Η δε φιλοσοφία της μουσικής, που εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει φιλοσοφία της μουσικής, έχει εξαιρετικά εξειδικευμένη ορολογία, με την οποία χρειάστηκε να μιλήσω με ανθρώπους που δεν παίζω κάποιο όργανο, δεν γνωρίζω θεωρία της μουσικής. Οπότε, για να καταλάβω τη θεωρία της μουσικής, να την ενσωματώσω στη θεωρία της φιλοσοφίας της μουσικής, μου πήρε τόσο πολύ χρόνο. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Και ένα άλλο παράδειγμα, μετέφραζα ένα κείμενο για τη φυσιολογία του ματιού. Πόσα πράγματα μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος για τη φυσιολογία του ματιού όταν δεν είναι, ξέρω εγώ, οπτικός, οφθαλμίατρος, κάτι. Και εκεί το, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ εμπειρικό που λέω, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να βλέπω βιντεάκια και εικόνες πάνω στη χειρουργική του ματιού. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι ευχάριστο να ξυπνάς το πρωί, να στρώνεσαι με τον καφέ σου, να έχεις πάρει το πρωινό και να πρέπει να τα δεις όλα αυτά μετά για να... αυτό να δουλέψεις. Αυτά. Πάνω στα έργα με τα οποία ασχολείστε, τα τεχνικά, ναι, κυρίως, υπάρχει κάποια κριτική πάνω στο έργο σας και αν ναι, πώς την δέχεστε? Λοιπόν, για να πιαστώ από το προηγούμενο παράδειγμα που σας έδωσα με τη συγκεκριμένη πελάτησα, πάντα μου στέλνει. Ναι. Δηλαδή, επίσης κάνει προτάσεις η ίδια καμιά φορά. Αλλά αυτό είναι που έχουμε δημιουργήσει και μία σχέση μεταξύ μας, επειδή τέλος πάντων μου εμπιστεύεται τη δουλειά της χρόνια. Επίσης, από τα γραφεία που συνεργάζομαι, τον πρώτο καιρό είχα ένα feedback. Μετά, όταν η συνεργασία μας παγιώθηκε, πλέον δεν έχω. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, αλλά πλέον σταμάτησε να υπάρχει έτσι σχόλιο, παρατήρηση κλπ. Υπήρξε αρνητική κριτική? Ναι, εντάξει, πάντα θα υπάρξει. Αποκλείεται την πρώτη φορά που ξεκινάς να δουλέψεις να μην σου κάνει κάποιος μια σύσταση. Mm-hmm. Και να σου... για κάτι που να το βελτιώσει. Φυσικά και υπάρχει. Και ευτυχώς που υπάρχει, γιατί πραγματικά αν δεν υπάρχει, ξέρεις ότι. Βασικά δεν ξέρεις. Θέλω να πω ότι αυτό που λέω κυρίως για τους μεταφραστές είναι ότι γίνεσαι επαγγελματίας όταν μάθεις να μην πάρεις την παρατήρηση αρνητικά. Θέλω να πω, όλοι οι επαγγελματίες, οι μεταφραστές μεταξύ μας, ξέρουμε ότι κάνουμε λάθη. Εντάξει, τι γίνεται να μην κάνεις λάθος? Όταν μάθεις αυτό να το διαχειρίζεσαι και να μην θίγεσαι, τότε νομίζω ότι έχεις περάσει από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό, κάπου εκεί. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Βελτιώνοντας την ποιότητα των μεταφραστών. Ενώ... πώς γίνεται? Με την εμπειρία. Λοιπόν, το θεωρώ εξαιρετικά βασικό ο μεταφραστής να έχει ανάλογες μεταφραστικές σπουδές. Δηλαδή, το θεωρώ αδιανόητο για οποιονδήποτε επαγγελματία να μην έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο και σπουδές πριν ξεκινήσει να δουλεύει. Δηλαδή, από το πιο. Δεν ξέρω, από το πιο θεωρητικό επάγγελμα μέχρι το πιο τεχνικό, νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Οπότε, βασικό για μένα είναι να κατοχυρωθούν αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση όμως την προηγούμενη εκπαίδευση στην οποία έχει περάσει ο κάθε μεταφραστής. Φυσικά, η τριβή και η καθημερινότητα και η εμπειρία είναι εξαιρετικά σημαντική. Οπότε, στο ενδιάμεσο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε ένας τρόπος να γεφυρώνεται το επαγγελματικό με το θεωρητικό. Δηλαδή,
ναι, μεν υπάρχει τριβή μέσα στη σχολή κλπ. Αλλά οι πραγματικές συνθήκες εργασίας, όπως και σε κάθε επάγγελμα, είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, άλλο να σπουδάζεις νοσοκόμα, άλλο να βρεθείς μέσα στο νοσοκομείο. Άλλο να σπουδάζεις μεταφραστής, άλλο να σου ζητήσουν, α, το ήθελα χθες εγώ αυτό. Τώρα πότε μπορούμε να μας το δώσετε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά υπάρχουν. Επίσης, το να μάθεις να. Πολύ πολύ σημαντικό, ειδικά για τους μεταφραστές που εργάζονται ως freelancer, είναι και μία προσωπική ευθύνη και αίσθηση ευθύνης, γιατί πρέπει να ορίζεις το χρόνο σου. Οπότε είναι και μία, τέλος πάντων, άσκηση με τον εαυτό σου. Ένα δεύτερο, για το πώς να βελτιωθεί η μετάφραση, κάνοντάς τη γνωστή πιο πολύ στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι αυτό που ζητάνε. Οπότε ζητάνε εξωφρενικά πράγματα με εξωφρενικές τιμές και σε εξωφρενικό χρόνο. Άρα, για να το. Τέλος πάντων, αν πάρεις την απόφαση να τους ικανοποιήσεις, θα πρέπει να ρίξεις τα δικά σου στάνταρ. Οπότε, καλείσαι ή θα κάνεις κακό οικονομικό στον εαυτό σου και δεν θα αναλάβεις αυτές τις δουλειές, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο δεοντολογικό, εξηγώντας 5 πράγματα για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό, ή να εκπαιδεύσουμε λίγο και το κοινό με αντίστοιχες δράσεις όπως αυτή, δείχνοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες στη μετάφραση. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πηγαίνεις στο γιατρό και να νιώθεις δέος, να τον ακούσεις αυτά που έχεις να πεις και τον μεταφραστή να το θεωρείς σαν ένα εργαλείο που θα σε εξυπηρετήσει. Θέλω να πω, ας μάθουμε λίγο να εκπαιδεύουμε και το κοινό μας. Ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες πιστεύετε που έχει ένας μεταφραστής, ας πούμε, πού ξοδεύει το εισόδημά του ένας μεταφραστής, με λεξικά, ταξίδι. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα λεξικά είναι ένα αρχικό, βασικό έξοδο, αλλά μετά υπάρχουν τόσες πολλές ηλεκτρονικές πηγές και ηλεκτρονικά λεξικά που το κόστος μειώνεται. Δηλαδή, είχα μια κουβέντα με μια κυρία που δούλευε χρόνια πριν από εμάς και μου λέει, εντάξει, εμείς όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε δεν είχαμε ίντερνετ, που για εμάς αυτό είναι αδιανόητο, έτσι, να αρχίσεις να δουλεύεις και να μην έχεις ίντερνετ. Αν έχει χαλάσει η σύνδεση, πανικοβάλλεσαι. Οπότε, ναι, υπάρχουν άλλοι τρόποι, αλλά το κόστος αυτό έχει μειωθεί πολύ. Νομίζω οι βασικές ανάγκες είναι σε επικοινωνία με άλλους μεταφραστές, να είμαι ειλικρινή. Με ρωτήσατε για οικονομικές ανάγκες όμως, Και οικονομικές ανάγκες. Οικονομικές, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καλό να είναι να έχει τα top μεταφραστικά εργαλεία. Δηλαδή, να είναι αυτό το ESO έτοιμος, να είναι έτοιμος όταν ο πελάτης, γιατί οι εταιρείες του εξωτερικού, αν πρόκειται να κάνει τέτοιες συνεργασίες, ζητήσουν ένα μεταφραστικό εργαλείο το οποίο δεν το διαθέτεις ή δεν μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση ή δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς, αποκλείεις αυτομάτως τον εαυτό σου από ένα κομμάτι της αγοράς. Οπότε, καλό είναι να γνωρίζεις τι συμβαίνει, με τι δουλεύουν οι άλλοι άνθρωποι, με τι δουλεύουν στο εξωτερικό, βασικό, γιατί δεν αρκεί να ξέρεις με τι δουλεύουν οι φίλοι σου. Αυτό. Νομίζω ότι τα λογισμικά είναι το βασικότερο έξοδο ενός μεταφραστή. Αυτό. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων? Υπήρχε τώρα πρόσφατα και ένα σχετικό συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με τα στην Αθήνα, με τα... Όχι. Ο νόμος περί δικαιωμάτων... Όχι. Είναι ελάχιστοι μεταφραστές που ξέρω. Δηλαδή, τώρα που έφυγα από μία ομιλία, μας έλεγε μια κοπέλα την εμπειρία της ότι τη ζητήσανε επειδή είχαν κατοχυρωθεί τα πνευματικά δικαιώματα, μετέφραζε λογοτεχνία των ηρώων του μυθιστορήματος που μετέφρασε, όταν το ξαναμετέφρασε αυτή, τη ζήτησαν να μην μεταφραστεί ακριβώς, να μην μεταφραστούν ίδια τα ονόματα. Αλλά αυτό όλοι όσοι ήμασταν στην αίθουσα δεν το είχε ξανακούσει κανένας. Δυστυχώς. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποια κριτήρια επιλέγετε τα αντικείμενα τα οποία θα μεταφράσετε. Ας πούμε, τα επιλέγετε εσείς ή σας τα αναφέρει? Συνήθως πρόκειται για ανάθεση. Ναι. Αν θεωρηθεί ότι υπάρχει ένα περιθώριο επιλογής, είναι σε συμμετοχή όταν είναι ανοιχτοί διαγωνισμοί, μόνο εκεί. Μπορείς να σου κάνει κάτι κλικ και να πεις ναι, εγώ θα σταματήσω για 2 μήνες να ασχολούμαι με όλα τα άλλα που έχω και θα ήθελα να αναλάβω αυτό. Μετά βέβαια είναι και θέμα επιλογής, αν θα σε επιλέξουνε, γιατί στους ανοιχτούς διαγωνισμούς δεν είναι ακριβώς. Και πάνω σε αυτό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια? Εξαιρετικά απαραίτητη. Επίσης, έχω στο μυαλό μου την επιμέλεια λίγο διαφορετικά. Θέλω να πω ότι δεν θα άφηνα ένα κείμενο να το μεταφράσω και να μην το επιμεληθώ μετά προσωπικά και να το στείλω. Δηλαδή, το θεωρώ αδιανόητο να μην το περάσω ένα δεύτερο έλεγχο με αντιπαραβολή πρωτότυπο μετάφραση και μετά μόνο το ελληνικό το δικό μου πάλι όλο για να κάνω μια διόρθωση. Όμως, το δεύτερο μάτι, τώρα πραγματικά, το δεύτερο μάτι που βλέπει τη μετάφραση
που δεν είναι εξοικειωμένο 3 μήνες πάνω σε αυτό το ίδιο πράγμα να δουλεύει, βλέπει τόσο πολλά άλλα πράγματα που εντάξει, χάνονται. Οπότε ναι, την επιμέλεια τη θεωρώ απαραίτητη. Και όσον αφορά την επιλογή του τίτλου πάνω σε ένα. Ναι, η επιλογή του τίτλου τώρα, επειδή πάει πιο πολύ στη λογοτεχνική μετάφραση, νομίζω πρέπει να το έχουν πει κι άλλοι, ότι είναι κυρίως επιλογή του εκδοτικού οίκου. Δηλαδή, ναι, μεν έχεις κάνει την πρότασή σου κλπ. Βέβαια, όσο πιο καταξιωμένος είσαι ως μεταφραστής λογοτεχνίας, τόσο πιο πολύ λόγο έχεις πάνω στον τίτλο, αλλά νομίζω ότι τον τελικό λόγο τον έχει ο εκδοτικός. Θα θέλατε να κάνετε και κάποια λογοτεχνική μετάφραση επίσημα? Ναι, μου αρέσει, ασχολούμαι, ναι. Δεν είναι ένας διακαής πόθος μου, να πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσει η λογοτεχνία όπως μου άρεσε πάντα. Όπως δεν έχω την πρόθεση να προχωρήσω σε συγγραφή βιβλίου, η μετάφραση είναι άλλο πράγμα, γιατί είναι πιο κοντά στο επάγγελμά μου η λογοτεχνική μετάφραση. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να το έκανα, προς το παρόν δεν έχω νιώσει την ανάγκη να θελήσω να εκδοθεί κάτι. Συμμετάσχετε σε ένα εργαστήριο. Ναι. Τι ακριβώς θα μας προσφέρετε το απόγευμα? Λοιπόν, είναι στις 5 με 7 και είναι ένα εργαστήριο συλλογικής μετάφρασης. Εγώ κάνω μαθήματα μεταφρασιολογίας παράλληλα, οπότε με βάση όμως το πώς εφαρμόζεται η μεταφρασιολογία στη λογοτεχνική μετάφραση. Οπότε το βλέπουμε και μέσα από την πράξη, δηλαδή δουλεύω και πρακτικά με λογοτεχνική μετάφραση. Απλά σε επίπεδο εκπαιδευτικό, έτσι, διδασκαλίας. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα στο εργαστήρι είναι, έχουμε στείλει σε όσους ενδιαφέρονται, μάλλον να ξεκινήσω από εκεί, ότι είναι μετάφραση από ισπανικά σε ελληνικά. Έχουμε στείλει ένα απόσπασμα από το βιβλίο ενός Κουβανού συγγραφέα σε όσους ενδιαφερόμενους έδειξαν ενδιαφέρον. Έδειξαν ενδιαφέρον, φυσικά αφού είναι ενδιαφερόμενοι, τέλος πάντων. Τους στείλαμε το απόσπασμά μας και τους καλέσαμε μέχρι την περασμένη Τετάρτη να μας στείλουν τη μετάφρασή τους. Οπότε με την άλλη κοπέλα που είναι συντονίστρια, πήραμε όλες αυτές τις μεταφράσεις, τις διαβάσαμε και μετά διαλέξαμε κομμάτια από όλες, πραγματικά από όλες, και συνθέσαμε μια υβριδική μετάφραση, η οποία ήταν όμως έτσι από όλους όσους μας στείλανε τις εργασίες τους, τέλος πάντων. Δεν διαλέξαμε με γνώμονα το τι είναι καλύτερο, ποια θεωρήσαμε εμείς καλύτερη μετάφραση, ποια θεωρήσαμε χειρότερη. Θεωρήσαμε ότι αυτό ακριβώς θα κάνουμε στο εργαστήρι. Θα έχουμε έναν μπούσουλα, να το πω έτσι, αυτή τη σειραφή, τέλος πάντων, μεταφράσεων, και πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Διαλέξαμε έτσι, επομένως, μεταφράσεις που όταν τις διαβάσεις θα σου προκαλέσουν ερωτήματα. Δηλαδή και μόνο το ελληνικό να διαβάσεις και ισπανικά να μην ξέρεις, θα σε βάλουμε λίγο να σκεφτείς, ή θα σε καλέσουμε εμείς ως συντονίστριες να σκεφτείς την τάδε και τη δίνα παράμετρο που δεν έχει λάβει υπόψη ή που έλαβε αυτός υπόψη, αλλά οι περισσότεροι άλλοι δεν έχουν λάβει, που εμείς ξέρουμε. Οπότε έτσι θα γίνει μια συζήτηση, μια κουβέντα, ένα εργαστήρι, αυτό, να ακουστούν απόψεις, δηλαδή δεν θα είναι μια ομιλία από μέρους μας. Αν δεν έχει συμμετοχή, δεν θα μπορεί να γίνει το εργαστήρι. Οπότε είναι βασικά ο λόγος σε εσάς και εμείς απλά λίγο θα θέτουμε τα πλαίσια της κουβέντας, κάπως έτσι. Και μία τελευταία ερώτηση. Γενικά είστε αισιόδοξοι με τα μέλη μετάφραση στην Ελλάδα? Δεν με παίρνει να μην είμαι. Ναι, είμαι, γιατί βλέπω ενδιαφέρον. Θέλω να πω και το σημερινό και το γεγονός ότι στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου υπάρχει ένα φεστιβάλ μετάφρασης. Μπορεί να ακούγεται μικρό βήμα, γιατί είναι μικρό βήμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα πρώτο βήμα. Θέλω να πω, επίσης παρακολουθώ γενικά τα τεκτενόμενα της μετάφρασης. Υπάρχουν πρωτοβουλίες και σε ιδιωτικό επίπεδο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε μικρότερες πόλεις, στην Κέρκυρα ναι, γιατί έχει και το αντίστοιχο τμήμα. Κινούνται λίγο τα πράγματα, όχι όσο θα έπρεπε, αλλά αν δεν αρχίσουν, τέλος πάντων, έστω, είναι ότι παίρνουν μια φόρα, ξέρω εγώ, ένα έναυσμα, κάπως έτσι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ ευχαριστώ. Και την πρωτοβουλία σας.